Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σημαντικοί καλεσμένοι, πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και στα οικονομικά μας. Αρχίζει και φαίνεται μια αχτίδα αισιοδοξίας, κυρίως με την απόφαση του Ντράγκη, όπου δίνει ισχυρή, φίλες και φίλοι, ανάσα ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες, ανοίγει την ποσοτική χαλάρωση και για τις ελληνικές τράπεζες, και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και καλό για την εθνική μας οικονομία. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Εδώ βλέπουμε το αφεντικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ισχυρή ανάσα ρευστότητας, φίλες και φίλοι, στις ελληνικές τράπεζες, δίνει ο Μάριο Ντράγκη με μια κεφαλαιακή τουλάχιστον 1 δις ευρώ ένεση, που έρχεται μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και τα ομόλογα του EFSF, του Προσωρινού Μηχανισμού Στήριξης. Η απόφαση έχει ισχύ από την 10η Μαρτίου και οδήγησε σήμερα σε χρηματιστηριακό ράλι τις τραπεζικές μετοχές, καθώς στην πράξη ο Μάριο Ντράγκη δίνει στις τράπεζες τη δυνατότητα να πουλήσουν εντός του 2016 το 50% των ομολόγων έκδοσης EFSM που διακρατούν. Μέσα από τις πωλήσεις αυτές θα εγγράψουν κέρδη και διορθώνοντας τους ισολογισμούς τους. Ήδη χθες έγινε και η πρώτη δημοπρασία τέτοιου τύπου ομολόγων που έχουν στην κατοχή τους οι τράπεζες, αλλά μέχρι σήμερα παρέμεναν παγωμένα και η πώλησή τους απαγορευόταν. Συνολικά, φίλες και φίλοι, οι ελληνικές τράπεζες έχουν στην κατοχή τους ομόλογα του EFSF ύψους 37 δισεκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι σταδιακά και ως το τέλος της χρονιάς μπορούν να πουλήσουν τα 18,5 δις ευρώ εξ αυτών. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι μια πολύ πολύ καλή θετική εξέλιξη για την εθνική μας οικονομία και γενικότερα για τις οικονομικές εξελίξεις. Είμαστε στον 6ο-7ο χρόνο της κρίσης, είμαστε όλοι πιεσμένοι και περιμένουμε, προσδοκούμε την Ανάσταση. Η Ανάσταση του Πάσχα θα έρθει, μακάρι να έρθει και η άλλη Ανάσταση που περιμένει όλος ο ελληνικός λαός. Μαζί μας απόψε είναι ο κύριος Αντώνης Μακρής, ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδας. Καλώς ήρθατε, κύριε Μακρή, τι κάνατε? Καλησπέρα. Υπομονή κάνουμε και... Καλή είδηση, Πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι ξεκινάει μια άλλη προσέγγιση στα πράγματα της χώρας μας, όχι μόνο στο δημοσιονομικό, αλλά και, και στην εξέλιξη της αξιολόγησης. Θεωρώ ότι θα, από εδώ ξεκινάνε και οι υποχωρήσεις που θα γίνουν αμοιβαίες όμως, όχι μονομερείς. Κάποια πράγματα ξεκινάνε με τη λογική που έβαλε ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά νομίζω στη συνέχεια θα υπάρξουν σταδιακές, όπως λέμε, σταδιακές προσεγγίσεις στο τελικό αποτέλεσμα που θα είναι ευτυχές γεγονός για όλους. Αλλά το ίδιο θα είναι αντίστοιχα σταδιακές, πιστεύουμε και εμείς, σαν οικονομία και όχι σαν πολιτική, ότι θα είναι και οι επιδόσεις, όπως λέμε εμείς, των χρημάτων. Τα χρήματα μας δώσουν, δεν θα μπουν όλα μαζί μέσα στο ταμείο, θα μπουν σιγά-σιγά. Και πιστεύω ότι και η λογική της συμμετοχής του ΔΝΤ στην εξέλιξη θα πάει λίγο παραπίσω, κάνοντας τα στραβά μάτια για το πρώτο κομμάτι της αξιολόγησης και ερχόμενοι μετά το καλοκαίρι να μπουν στο καινούριο συμφωνητικό μεταξύ της Ελλάδος και του ΔΝΤ, το οποίο ίσως να είναι και λίγο πιο σφιχτό από τα υπόλοιπα, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι κινήσεις που γίνανε, ξεκινώντας από την Αμερική, εδώ αρχίζει να φαίνεται ποιος είναι ο ηγείτορας του παιχνιδιού. Και φαίνεται λοιπόν ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα καλύτερα. Μέλλει να δούμε πάρα πολλά πράγματα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι είναι ακριβώς. Ας ελπίσουμε να δούμε κάτι καλό για τη χώρα μας. Ο κύριος Πάνος Τριγάζης απόψε μαζί μας, οικονομολόγος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Τριγάζη, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Πολύ, πολύ καλή, αισιόδοξη η είδηση αυτή, αλλά έχω και άλλα πράγματα να πω σήμερα. Μετά τη Σταύρωση πάντα έρχεται η Ανάσταση. Σωστά. Και θα σας πω, θα προσέξατε και κάτι άλλο έγινε σήμερα. Οι κάτοικοι στην Παλμύρα της Συρίας ξαναγύρισαν στα σπίτια τους. Άρχισαν να γυρίζουν. Άλλη Ανάσταση εκεί. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και έρχεται και ο Πάπας αύριο, θα τα πούμε τώρα όλα. Θέλω να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους στην αρχή. Ο κύριος Νότης Μαριάς, ο αναξάρτητος ευρωβουλευτής. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαριά. Καλησπέρα, κύριε Λιάτσο. Νομίζω ήταν 5 ή 6 Απριλίου, τρίτη βράδυ, στην εκπομπή του κυρίου Πρετεντέρη, όπου είπα λίγος πολύ ότι ο κύριος Ντράγκη θα κάνει μια κίνηση στήριξης. Την υπολόγισα εγώ τουλάχιστον στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ και την προσδιορίσα στον Ιούλιο. Κάποιοι εκεί αντέδρασαν, γινόταν και οχλαγωγία γιατί έβαλα το βίντεο να το ξαναδώ. Και βεβαίως τότε μου την πέσανε μερικοί. Ήταν δεδομένο ότι θα γίνει αυτή η κίνηση με βάση
τις ενημερώσεις και τις συζητήσεις που γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επομένως αυτό είναι μια θετική είδηση, η οποία όμως, Εμίλιε, θα πρέπει τώρα να συμπληρωθεί και τώρα κάνει πλέον πολύ πιο εφικτή την πρότασή μου για τα κόκκινα δάνεια. Διότι εφόσον θα ανασάνουν οι τράπεζες σε μια διαδικασία 18 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του χρόνου, καθίσταται πλέον η εφικτή η πρόταση, την οποία αναλύσαμε εδώ και την οποία ο κύριος Τσίπρας και ο Τσακαλώτος αλλά και ο Μητσοτάκης αποδέχτηκε, δηλαδή να υπάρξει ένα όχημα περί τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ που θα στηρίξουν τα κόκκινα δάνεια, ούτως ώστε όταν βγαίνουν αυτά να αγοραστούν από επιθετικά funds σε μια έκπτωση στο 20% ας πούμε, να υπάρχει υποχρέωση να απευθυνθούν στον δανειολήπτη και στον εγγυητή. Τώρα πλέον δεν υπάρχουν αυτά που μας είπε ο κύριος Στουρνάρας όταν το συναντήσαμε, οι κίνδυνοι τόσο μεγάλοι, να πάρουν οι τράπεζες αυτό που πρέπει, αλλά αυτά να πάνε υπέρ της εθνικής οικονομίας. Και εκεί να ανοίξει, επειδή εδώ είναι και οι συνομιλητές μας που εκφράζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μπει και το θέμα στήριξης των κόκκινων δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για το οποίο έχουμε και άλλες προτάσεις που συζητήθηκαν προχτές το βράδυ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Για να κερδίζει κάτι και ο πολίτης και ο δανειολήπτης, και όχι μόνο γενικώς οι τράπεζες ή γενικώς η εθνική οικονομία. Να υπάρχει κέρδος πολύ πρακτικό. Ο κύριος Δημήτρης Δόλης, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, τον ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε Δόλη. Ευχαριστώ, καλά να είστε και πολύ καλή εβδομάδα για τη χώρα μας. Πολύ καλή εβδομάδα. Έχουμε το θέμα των τραπεζών, το συζητήσατε ήδη. Έχουμε τις ανακοινώσεις του κυρίου Ομπάμα, τη συνάντηση με την κυρία Μέρκελ. Αύριο έχουμε τον Πάπα της Ρώμης μαζί με τον Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Και βασικά βάζουμε το προσφυγικό στο κέντρο της όλης συζήτησης. Έχουμε πει ότι η διεθνοποίηση του θέματος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να προωθήσουμε και τις λύσεις στο μέλλον. Αλλά πιο βασικά, όπως είπε και ο κύριος Μαριάς, τις επόμενες μέρες θα έρθουν και αρκετές προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χειριστούμε τα κόκκινα δάνεια. Η ρευστοποίηση όλου αυτού του χρήματος να πέσει στην πραγματική οικονομία και ξαφνικά η χώρα να αρχίσει να αναπνέει. Επομένως, μια πολύ καλή εβδομάδα, πολλά πράγματα έρχονται και θα δούμε εξελίξεις. Ωραία, αυτά είναι πολύ ευχάριστα. Καλησπέριζω τον κύριο Σωτήρη Ισαΐα, πολιτικός επιστήμον, διεθνολόγος, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Ισαΐα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας φιλοξενία. Απλά εγώ όμως βλέπω ότι είσαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Βλέπω, ακούστηκε όχι και η λέξη ανάσταση. Αισιόδοξη, αισιόδοξη. Εγώ, κοιτάξτε, και εγώ συμμερίζομαι την αισιοδοξία. Είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε τέτοιο πράγμα. Κοιτάξτε. Έτσι, ναι. Ήτανε Είπε μέχρι και ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στη Βουλή ότι πράγματι είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Και θέλουμε τις ευχάριστες εξέλιξεις. Ναι, μην κοιτάτε που αυτή τη στιγμή έχουμε χαοτικές ιδεολογικές διαφορές με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως θέλω να σας πω το εξής. Αυτό που αναφέρατε για τον κύριο Ντράγκη είναι μια χείρα βοηθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αγορά τίτλων του EFSF, τα οποία βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών στην Ελλάδα. Όμως θέλω να σας πω το εξής, ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν αυτή τη στιγμή τίτλους του EFSF πάνω από 30 δις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ελαφραίνει ο ισολογισμός των τραπεζών. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ δεν βλέπω καμία απολύτως ανάσταση, διότι θα σας υπενθυμίσω αυτά που είπε ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσακαλώτος, ότι αν δεν κλείσει η αξιολόγηση και μπούμε μέσα στο Μάιο, ότι καήκαμε, έτσι ακριβώς είπε. Και φυσικά αυτά που είπε και ο κύριος Αλεξιάδης, ότι τα κακά πέρασαν, τα χειρότερα έρχονται. Και θα ήθελα και από τον κύριο Μακρύ, μια που τον γνώρισα τώρα σε αυτή την συζήτηση, την πολιτική, να πούμε ότι θα πρέπει να αναφερθούμε και στον ΦΠΑ, τον οποίο ο ΦΠΑ τον ανεβάζουν από ό,τι φαίνεται από το 23 στο 24%. Κάνουν τη χάρη στο Δουνουτού η μνημονιακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι το Δουνουτού, ξέρετε, ζητούσε ΦΠΑ αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ από το 13 στο 23 και στα τιμολόγια του νερού. Και επειδή δεν το ήθελε αυτό το πράγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται η αύξηση από το 23 στο 24, όταν με τη δική μας την κυβέρνηση είχαμε μειώσει κατά 10% το ΦΠΑ από το 23 στο 13 στην εστίαση. Έτσι. Και δεν είχαμε πιάσει καθόλου τα νησιά. Και μην ξεχνάτε ότι ο ΦΠΑ υπάρχει αυτή τη στιγμή σε 7 νησιά και πολύ φοβούμαι ότι αυτό το καλοκαίρι θα πάει και σε περισσότερα νησιά. Κοντά μας και ο κύριος Πάνος Αβραμόπουλος, στέλεχος της Ένωσης Κεντρών. Καλώς ήρθατε, κύριε Αβραμόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Λιάτσο. Τι κάνατε?
Πάντα καλά. Ευχαριστώ για την ευγενή πρόσκληση. Να είστε καλά. Υποδεχόμαστε με πολιτική γενοδορία την απόφαση του κ. Ντράγκη για την ποσοτική χαλάρωση. Παρά αυτά, έχουμε να διανύσουμε μεγάλο δρόμο μέχρι να γίνει αξιολόγηση. Και από εκεί πέρα, και αν ακόμα επιτευχθεί η αξιολόγηση, το μείζον που θα πρέπει να σταθμίσουμε είναι αν θα υπάρξουν ουρές και τη μελιγενέστε. Σε κάθε περίπτωση, στεκόμαστε κριτικά. Λοιπόν, σε λίγο θα σας δείξω δύο αποκλειστικές φωτογραφίες από τη Λέσβο. Έφαγαν μαζί το βράδυ ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος, κύριος Ιερώνυμος. Είναι αποκλειστικές φωτογραφίες από το thepressroom.gr. Κύριε Καλοκαιρινέ, αν είμαστε έτοιμοι, θα ήθελα, γιατί θα γυρίσουμε μετά στο θέμα της οικονομίας, να δούμε αυτές τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται της αλίευσα από το thepressroom.gr, φίλες και φίλοι. Βλέπετε από το δείπνο που έγινε πριν από λίγες ώρες στη Μυτιλίνη. Είναι επιποδός στο νησί, θα έλεγα ότι είναι επιποδός η Ελλάδα. Μιλάμε ότι η κάλυψη της αυριανής επίσκεψης και της συνάντησης του Πάπα με τον κύριο Βαρθολομαίο, τον κύριο Ιερώνυμο και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα αφορά σε παγκόσμια κλίμακα. Θα έρθει το CNN, απευθείας μετάδοση του CNN, κύριε Δόλη, απευθείας μετάδοση του BBC, απευθείας μεγάλα δίκτυα από την Αμερική και από την Ευρώπη και από την Ιαπωνία. Μιλάμε ότι θα είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια πολύ ωραία φωτογραφία που ετοίμασε ο Πάνος ο Κουτσικώνας με τους τέσσερις. Θα είναι οι δημοσιογράφοι, περίπου 600 δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. Αλλά και ένα δισεκατομμύριο καθολικοί πιστοί, οι οποίοι θα δούνε την Ελλάδα να είναι στο επίκεντρο των εκδηλώσεων και τι σημαίνει να είσαι Έλληνας και τι σημαίνει να είσαι γενναιόδωρος Έλληνας σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Και αν μου επιτρέπετε, ο κόσμος, εγώ δεν ανήκω πολιτικά πουθενά, αλλά έχει βαρεθεί να ακούει την άρνηση καθημερινά. Θέλει και μια ελπίδα. Και ας τη δώσουμε. Όταν έρθουν οι εκλογές θα τα λύσουμε τα θέματα. Αλλά ας δώσουμε μια ελπίδα στην καθημερινότητα του κόσμου να μπορέσει να ανασάνει ο άλλος, ο οποίος δεν παίρνει πολλές αναπνοές. Εμείς ανήκουμε στους τυχερούς. Μπορούμε. Επομένως και το πολιτικό μήνυμα από εδώ είναι καιρός η χώρα μας να προχωράει λίγο πιο ενωμένη στα βασικά θέματα. Εκεί που διαφωνούμε θα διαφωνήσουμε. Τώρα, κύριε Δόλη, πείτε μας κατά τη γνώμη σας τι σημαίνει η αυριανή συνάντηση και η επίσκεψη και του Πάπα φυσικά, αλλά και των υπολείπων στη Μυτιλίνη. Τι σημαίνει για την Ελλάδα, για το προσφυγικό, για τη χώρα μας, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε οποιοδήποτε ανεπτυγμένη χώρα όπου η Καθολική Εκκλησία έχει τη δύναμή της, η Ελλάδα θα είναι το σημείο αναφοράς και των κυβερνήσεων και των πιστών. Σημαίνει επίσης ότι η χριστιανοσύνη, η χριστιανική εκκλησία, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ιστορικά ο Πάπας είναι ο πρώτος επίσκοπος του χριστιανισμού. Ναι, ναι. Και φυσικά ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός, έχει έναν βασικό ρόλο όσο αφορά εμάς τους Έλληνες Ορθόδοξους. Και η ελληνική εκκλησία μέσω του Αρχιεπισκόπου και η κυβέρνηση της Ελλάδος μέσω του κυρίου Τσίπρα είναι το θέμα συζήτησης σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν μπορείς να το αγοράσεις με τίποτε και ό,τι δυνατότητα να έχεις. Επίσης, σημαίνει ότι συνδέεται με την επίσκεψη του Προέδρου Ομπάμα για το προσφυγικό, διότι τα μηνύματα τα οποία θα βγουν αύριο είναι ότι η Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές έχει κάνει ό,τι μπορεί με το παραπάνω, είναι καιρός ο υπόλοιπος κόσμος να βοηθήσει. Και έχουμε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι εάν δεν διεθνοποιήσουμε το όλο θέμα δεν πρόκειται να βρούμε και λύση. Επομένως έχουμε προβλήματα και εύχομαι να μας δοθεί η ευκαιρία να πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής τι συμβαίνει στη γείτονα χώρα στα Σκόπια, γιατί και εκεί πέρα υπάρχουν εξελίξεις και πρέπει πάντοτε να προσέχουμε έτσι ώστε να μην δώσουμε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί το επόμενο κύμα προσφύγων που θα προσπαθήσουν πού να πάνε στη χώρα μας. Λοιπόν, κύριος... Θέλω να προσθέσω κάτι αν μου επιτρέψεις. Μισό λεπτό μόνο. Θέλω να πω ότι ο κύριος Δόλης που γνωρίζει ανέφερε δύο φορές ήδη την επικείμενη συνάντηση Ομπάμα-Μέρκελ. Είναι μια συνάντηση πράγματι παρέμβαση, θα έλεγα, του Ομπάμα στη Μέρκελ για το ελληνικό ζήτημα. Προσδοκούμε πολλά.
η οικονομική κρίση και η προσφυγική κρίση, όπως πολύ σωστά είπατε, θα είναι στο επίκεντρο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τη Γερμανίδα Καγκελάριο, που γίνεται την Κυριακή 23 Απριλίου στο Ανόβερο, και θα συζητηθεί η συνεργασία των δύο χωρών με την Ελλάδα. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε, έχει γίνει... Και εδώ βλέπετε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Δείξτε λίγο πάλι τη φωτογραφία που μας ετοίμασε ο κύριος Κουτσικώνας. Ναι, κύριε Δολή. Έχει γίνει τρομερή προετοιμασία για τη συνάντηση του Προέδρου Ομπάμα με την κυρία Μέρκελ. Για πείτε μας, τι εννοείτε τρομερή συνεργασία, προετοιμασία δηλαδή. Εννοώ ότι οι πολιτικές συγκυρίες αυτή τη στιγμή στην Αμερική είναι αρκετά φιλελληνικές. Δεν έχουν να κάνουν με κόμματα, έχουν να κάνουν με τη χώρα μας, με την πατρίδα μας, με την Ελλάδα. Ναι, είναι μια συγκυρία όπου βασικά θέλουν να βοηθήσουν, μπορούν να βοηθήσουν. Οι Αμερικάνοι. Φυσικά και ο πρόεδρος Ομπάμα ιδιαίτερα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο θέλουν να μας βοηθήσουν τόσο πολύ? Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια συμπάθεια γενικότερη των Αμερικάνων για τη χώρα μας. Για ποιο λόγο? Διότι είμαστε το βασικό γεωπολιτικό οικόπεδο. Είμαστε εδώ το βασικό γεωπολιτικό οικόπεδο. Ακριβώς, εδώ έχει επενδυθεί πάρα πολύ χρήμα και πολιτική ενέργεια για να παραμείνουμε ένα κομμάτι γης που μπορεί και παίζει πάντοτε το ρόλο που μπορεί να παίξει στα διεθνή γεγονότα. Είναι ένα κομμάτι γης το οποίο έχουν επενδύσει οι Αμερικάνοι και δεν πρόκειται να τα αφήσουμε τώρα. Αλλά το δεύτερο είναι ότι όσοι γνωρίζουν την κατάσταση στην Ουάσιγκτον, αυτή τη στιγμή τυχάνει να έχουμε και έναν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είναι γνωστός τα τελευταία 30 χρόνια για το φιλελληνισμό του. Τυχάνει να έχουμε έναν υπουργό εξωτερικών της Αμερικής, ο οποίος έχει στηρίξει την Ελλάδα σαν γερουσιαστής πάνω από 25 χρόνια που γνωρίζω. Και έναν πρόεδρο Ομπάμα, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έγινε γερουσιαστής πριν γίνει πρόεδρος, αφού η ελληνικής καταγωγής υποψήφια απεσήρθη μετά από την πρόταση της οικογένειας Κλίντον, και έτσι μπόρεσε ο πρόεδρος Ομπάμα με τη στήριξη και της ομογένειας να γίνει γερουσιαστής και φυσικά να εκλεχθεί σε αυτό το μεγάλο ανώτατο αξίωμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δολή. Κύριε Λιάτσο, για δευτερόλεπτα, μου επιτρέπετε κάτι πολύ σημαντικό, θα βοηθήσει στη συζήτηση. Παρακαλώ, ναι. Στο θέμα του Διεθνής Νομισματικού Ταμείου, θα μου επιτρέψει, με όλο το σεβασμό, κύριο Δόλης, να έχω μια μικρή διαφωνία. Επέσαν την προσοχή οι Αμερικανοί ότι είναι απαραίτητο. Δηλαδή, ενώ η κεντρική πολιτική στόχευση της κυβέρνησης ήταν να απεμπλακεί το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, είδαμε τις πράγματι ότι οι Αμερικανοί έδωσαν άλλη ρότα. Δηλαδή έρχεται σε αντιδιαστολή με αυτά που είπε ο κύριος Δόλης. Τώρα, σε γενικότερο επίπεδο, γιατί ότι υπάρχει ένα φιλελληνικό κλίμα και ότι αν αξιοποιηθούν τα λόμπι στην Αμερική κτλ., μπορούν να συνδράμουν την προσπάθεια της εθνικής ανασυγκρότησης, αυτό είναι γεγονός. Αλλά δεν είναι και τόσο τα πράγματα. Ιδέα, θα τα δούμε. Θα τα δούμε αναλυτικά. Όπως τα περιέγραψε ο κύριος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Μακρύ, έχετε το λόγο. Ναι. Ναι. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω στα πολύ σωστά που είπε ο κύριος Δόλης και αυτά που συμπληρώσατε είναι ότι παρουσιάζεται ο χριστιανισμός ενωμένος σε σχέση με τον μουσουλμανικό κόσμο, ο οποίος δεν είναι ενωμένος ούτε θρησκευτικά ούτε πολιτικά. Αυτή η παρουσία λοιπόν δίνει ένα φοβερό μήνυμα ότι η Ευρώπη, ο χριστιανικός κόσμος εδώ είναι, δεν έχει τις τρομακτικές αντιθέσεις, υπάρχουν στη βάση θέματα, αλλά είναι ενωμένος να αντιμετωπίσει το επόμενο θέμα. Και το τρίτο που θέλω να πω, σε αυτά που είπε ο κύριος Δόλης και πολύ σωστά, μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας μαζί με την Αίγυπτο και το Ισραήλ είναι τα τρία πόδια που μπορούν να πατήσουν για οι φίλοι μας πέραν του Ατλαντικού, για να διευθετήσουν το μεγάλο πρόβλημα και τη φούσκα που λέγεται Τουρκία και τα συμπαρομαρτούντα, Συρίες και τα λοιπά. Λοιπόν, υπάρχει αύριο στην Κόντρα News του Σαββάτου, φίλες και φίλοι, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο, το διάβασα όλο, με τίτλο «Τράβα στη Συρία αγιώτατε για να σταματήσει τον πόλεμο». Αναφέρεται φυσικά στον Πάπα. Εμείς αν είμαστε, λέει κύριε Τριγάζη, εμείς αν είμαστε στη θέση του Πάπα, που με την καλοσύνη, τη γλυκύτητα, να βλέπουμε τον κύριο Τριγάζη στο παράθυρο, τη γλυκύτητα που εκπέμπει και την αγιοσύνη που εκφράζει, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι ο πιο αγαπητός και αξιοσέβαστος άνθρωπος στον κόσμο, στην πραγματικότητα είναι ένας μικρός θεός, γιατί κάπως έτσι, σαν το σημερινό Πάπα, θα είναι ο δημιουργός μας. Θα μαζεύαμε όλους τους ηγέτες όλων των εκκλησιών και των δογμάτων, με πρώτους και καλύτερους τους θρησκευτικούς ηγέτες των μουσουλμάνων, και θα πηγαίναμε να καθίσουμε μέσα στη μέση του πολέμου στη Συρία. Από εκεί που περνάνε και οι βόμβες των Σύρων και οι βόμβες των αντιπάλων τους τζιχαντιστών και μη. Και τότε θα βλέπαμε ποιο στρατιώτης θα τολμούσε να εκτελέσει την εντολή του αξιωματικού του και να ρίξει τη βόμβα ή τον πύραυλό του που θα περάσει δίπλα ή πάνω από τον Πάπα,
και όλους τους εκκλησιαστικούς ηγέτες. Είμαστε σίγουροι ότι κανένας φαντάρος δεν θα τολμούσε να πατήσει σκανδάλι όταν θα έβλεπε ότι μπροστά του βρίσκεται ο Πάπας, ο Θεός του στη γη, τριγυρισμένος από όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες του πλανήτη. Και συνεχίζει το άρθρο στην ανάλυση του, οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Προσέγγιση, βεβαίως. Για πείτε μας, κύριε Τριγάζη, εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα με την επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα. Να σας πω, καταρχάς, ο Πάπας δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζεται υπέρ της Ελλάδας. Θα θυμάστε ότι και στο πασχαλινό του μήνυμα είχε επενέσει την Ελλάδα για το τι κάνει για τους πρόσφυγες. Αυτό που λέει ο Πάπας και ο Ομπάμα δεν το λέει δυστυχώς η αντιπολίτευση στη χώρα μας, κύριε Λιάτσο, αυτό. Διότι η κυβέρνηση έχει κατακτήσει με τη δράση της αυτή την παγκόσμια εκτίμηση. Και γιατί? Διότι εμείς δεν ακούσαμε τις φωνές τις ακραίες. Κλείστε τα σύνερα, στείλτε τους πίσω, βουλιάξτε τους λαθρομετανάστες, όπως τους λένε στο Αιγαίο. Και κάναμε μία πολιτική, η κυβέρνηση, νομίζω, αξιοθαύμαστη. Και όταν κλείσανε τα σύνορα, το βαλκανικό διάδρομο, εμείς, η κυβέρνηση, νομίζω, έκανε το σωστό. Εξέφρασε ο Πρωθυπουργός. Ανακαλέσαμε μέχρι και τον πρεσβευτή της Ελλάδας από την Αυστρία, διότι η Αυστρία προσπάθησε να κάνει πολιτική του Διέρη και βασίλευε στα Βαλκάνια. Θυμήθηκε την Αυστρο-Ουγγρική αυτοκρατορία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, επειδή λέμε, γράψατε κι εσείς αύριο ότι να γίνει μια διάσκεψη ειρήνης στη Συρία, έχετε ακούσει καμιά πρόταση ειρήνης από την αντιπολίτευση στην Ελλάδα? Εμείς έχουμε προτείνει ένα πρόγραμμα ειρήνης για τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο. Ο κύριος Κοτζιάς, να μην το ξεχνάμε αυτό, μία από τις πρώτες ενέργειες που έκανε ήταν να οργανώσει μία διαθρησκειακή διάσκεψη στην Αθήνα. Το θυμάστε αυτό? Ναι, συνεχίστε, βεβαίως. Βέβαια. Βεβαίως. Και αυτό που εγώ εκτιμώ είναι το εξής. Ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες, ενώ υποτίθεται ότι αυτοί είναι οι δογματικοί, αναδεικνύονται πιο ανοιχτοί από τους πολιτικούς ηγέτες. Θα θυμάστε πριν από λίγες εβδομάδες, ο Κύριλλος, ο Πατριάρχης της Μόσχας, είχε πάει και συναντήσει τον Πάπα στην Αβάνα της Κούβας. Μετά από 1000 χρόνια, ο Πάπας και ο Πατριάρχης της Μόσχας συναντήθηκαν στην Κούβα. Κάτι που αν δεν ήταν Λατινοαμερικάνος ο Πάπας, αμφιβάλλω αν θα πήγαινε στην Αβάνα. Μάλιστα. Με άλλα λόγια, τα πράγματα αλλάζουν. Το Ιράν που πριν από μερικά χρόνια ήταν στο στόχαστρο και έτοιμο να δεχτεί επίθεση από τη Δύση, τώρα πρωτοστατεί στον αγώνα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και πολεμάει το Ισλαμικό κράτος μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή τα πράγματα αλλάζουν και δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν το έχει καταλάβει η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία ως κυβέρνηση πρότεινε τη διεθνή στρατιωτική επέμβαση στη Συρία. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριγάζη. Πάμε στον κύριο Μαριά. Ναι. Να μας πείτε, εξής. Κύριε Μαριά, εσείς έχετε και μια εμπειρία τώρα από την Ευρώπη, που τα βλέπουν τα πράγματα, έτσι θα έλεγα, με το δικό τους τρόπο. Τι βλέπετε να θα κερδίσει η πατρίδα μας και σε τι ατζέντα θα μπει πλέον το προσφυγικό με την παρουσία του Πάπα στην Μυτιλήνη? Πρώτα απ' όλα να πω ότι υπάρχει μια σύγκληση του χριστιανικού κόσμου, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κορυφώθηκε με τις ενόψη των γεγονότων ή των γεγονότων ότι υπήρχαν σφαγές χριστιανικών πληθυσμών στη Συρία, επανειλημμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βουλευτές όλων των πτερήγων και όλων των και καθολικοί και διαμαρτυρόμενοι, ναι, ναι, και εμείς που είμαστε Ορθόδοξοι, είχαμε ξεκινήσει να διαμορφωθεί ένα μέτωπο για την διασφάλιση πρώτα απ' όλα των χριστιανικών πληθυσμών. Βεβαίως, εν συνεχεία, και για τη στήριξη και των μουσουλμανικών πληθυσμών που τους σφαγίαζε το ΙΣΙΣ. Δεύτερο, θα γίνει εντός του Ιουνίου, νομίζω 26 Ιουνίου, στην Κρήτη,
μια πολύ μεγάλη συνάντηση των ορθόδοξων ηγετών. Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι εκεί θα συζητηθούν και θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Θα πάει και ο Πατριάρχης της Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, όπως λέγεται. Το τρίτο που είναι σημαντικό, και θα γυρίσω στο μεταναστευτικό πολύ σύντομα, είναι ότι τα 1000 χρόνια του Ρωσικού Μοναχισμού που γιορτάζονται στο Άγιο Όρος, θα έχει πάλι ο Πατριάρχης της Ρωσίας και πιθανότατα και ο κύριος Πούτιν. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ το κομμάτι που λέγεται σύγκληση του χριστιανισμού, ορθόδοξο τόξο, το οποίο εμάς μας βοηθάει πάρα πολύ και δεν πρέπει να το αφήνουμε, γιατί εκτός από τους Έλληνες και οι Ρουμάνοι και οι Βουλγαροί είναι σε αυτό το ορθόδοξο τόξο και είναι πολύ σημαντικό. Μας, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Ναι, όχι, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως και εννοείται. Μην ξεχνάμε ότι και αυτοί οι αδελφοί χριστιανοί είναι. Δεν ξεχνάμε, αλλά αφήστε λέω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και θα καταλάβετε τι εννοώ. Διότι ένας ιεράρχης λέει. Εντάξει, να μην με διακόπτει, λίγο να τελειώσω. Τους χαρακτήρισε γυφτοσκοπιανούς. Τους Σκοπιανούς. Εσείς μιλήσατε για τους Σέρβους. Να μιλήσω παρακάτω όμως. Όχι, μιλάω και για τους Σκοπιανούς. Και αυτοί οι Ορθόδοξοι είναι. Να πάω παρακάτω εγώ. Να πάτε παρακάτω. Επειδή λοιπόν μιλούσα για το συσχετισμό μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και εκεί είχα επικεντρωθεί, λέω λοιπόν ότι οι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορθόδοξοι λαοί είναι σημαντικό ότι πρέπει να διαμορφώσουν αυτό το τόξο. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη διεθνής προβολή που θα γίνει αύριο. Και όλα τα δίκτυα είναι εδώ. Σημαίνει ότι πρέπει να αξιοποιηθεί με πάρα πολύ θετικό τρόπο και από τη δική μας πλευρά. Διότι και ο Πάπας έχει το δικό του ρόλο. Αλλά βεβαίως ο καθένας παίζει τη δικιά του πολιτική, με την ευρύτερη και καλή έννοια του όρου. Εμείς λοιπόν, καθώς θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, πρώτα απ' όλα προφανέστατα πρέπει να προβληθεί το γεγονός ότι φιλοξενήσαμε χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που ήρθανε. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ευκαιρία να προβληθεί και η εφαρμογή του σχεδίου μετεγκατάστασης, αυτό που είπα προχτές στον κύριο Αβραμόπουλο, που ήταν στην Ευρωβουλή και ο οποίος ο ίδιος δέχτηκε ότι 6.000 μετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εφικτές το μήνα. Άρα λοιπόν εδώ, ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι όλοι είναι μετανάστες, οι 53.000 που έχουν εγκλωβιστεί, δεν μιλώ για αυτούς που είναι τώρα στα νησιά του Αιγαίου, ακόμη και αν πούμε ότι είναι όλοι, είναι μικρότερος ο αριθμός από αυτόν τον αριθμό που πρέπει οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν. Μάλιστα. Δεδομένου δε ότι ήρθε και ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ο οποίος δέχτηκε να πάρει συν 6.000 από τους αναλογούντες. Πρέπει να προβληθεί με πολύ καλό τρόπο το κομμάτι της φιλοξενίας, αλλά από εκεί και πέρα και η προσφορά των χριστιανικών και καθολικών λαών, οι οποίοι είναι Γάλλοι και οι υπόλοιποι που δέχτηκαν να πάρουν, για να προχωρήσει η διαδικασία της μετεγκατάστασης. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μην το ξεχνούμε. Ένα είναι η φιλοξενία κατά τον καλύτερο τρόπο, αλλά το δεύτερο είναι η μετεγκατάσταση και η εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ θετική η εικόνα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Ότι ως Ελλάδα μπορούμε να αξιοποιήσουμε πρακτικά τα θέματα και να μην το αφήσουμε μόνο στην ευχαριστώ γενικότητα πολύ. Και ξεφουσκώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαΐα, λοιπόν, κάτι θέλατε να πείτε. Παρακαλώ. Ναι, επειδή απευθύνθηκε σε μένα ο πρώην Υπουργός, ο κ. Δόλης, σχετικά για την ελπίδα, αναφέρει τη λέξη ελπίδα. Να του υπενθυμίσω ότι η λέξη ελπίδα την είπε στην προεκλογική της καμπάνια η σημερινή αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τον Ιανουάριο και ακόμα ελπίδα δεν έχει έρθει, κύριε Δόλη. Και όσον αφορά όταν λέτε για κάποια στιγμή όλα τα κόμματα της Βουλής, έτσι όπως το είπατε, διορθώστε με αν το διατυπώνω δηλαδή εμένα, ότι θα πρέπει να μονοήσουν και να πάνε λίγο πιο δυναμικά και ομαδικά προς τα έξω, να σας πω ότι όταν εμείς ήμασταν κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ως αξιωματική διαπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε μόνο για τον. Ψήφισε μόνο για τον αναρχικό τον κύριο Ρωμανό, αν θυμάμαι καλά, τίποτα άλλο. Ενώ εμείς αναγκαστήκαμε και ψηφίσαμε και το τρίτο μνημόνιο για να μην βρεθεί η Ελλάδα εκτός νομισματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός του ευρώ. Οπότε θεωρήστε και δείτε και πόσα νομοσχέδια έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και έχει δείξει πραγματικά ότι θέλουμε όλοι μαζί να συμπορευτούμε. Συγγνώμη, όχι, κατάλαβα πάρα πολύ καλά, αλλά σας δίνω εγώ τη δική μου τη θέση και θα σας υπενθυμίσω το εξής. Αυτή τη στιγμή, ναι, εντάξει,
φιλοδοξούμε, αλλά μην ξεχνάμε και πριν 9 μέρες τι είπε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Σταθερότητας του ESM, ότι αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη η κυβέρνηση της Αθήνας είναι η μόνη κυβέρνηση η οποία είναι ακατάλληλη για να εφαρμόσει, να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις. Όπως επίσης και ο Ντρομπόφσκι, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, είπε ότι το 2014 βγαίνατε από το μνημόνιο η Ελλάδα, όμως η νέα κυβέρνηση διάλεξε άλλους δρόμους. Και ερχόμαστε εδώ και αυτή τη στιγμή δικαιώνεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όταν λέγαμε ότι 1η Μαρτίου του 2014 βγαίναμε από το μνημόνιο και τότε είχαμε και την προληπτική γραμμή στήριξης με το ποσό των 11,5 δις και υπήρχαν και άλλα 12 δις μέσα με το δούνου του, τα οποία δεν θα τα πέραμε τότε. Και είχαμε παραδώσει και παραδώσαμε. Τώρα θέματα και παραδώσαμε και θα μπούμε κλείνω, τώρα. Κλείνω. Κύριε Δόλη, θα μπούμε τώρα γιατί θα πάω σε διαφημίσεις. Κλείνω, κλείνω μόνο να πω για το εξής. Ότι εμείς, κύριε Δόλη, να μπούμε στην οικονομία. Κλείνω. Κύριε, θα μπούμε, ναι, ναι. Παρακαλώ. Κλείνω λέγοντας ναι, ναι, ότι εμείς παραδώσαμε ανάπτυξη 0,7%. Σήμερα έχουμε ύφεση 0,6%. Παραδώσαμε πρωτογενή πλεονάσματα και αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός το 2015 έκλεισε με πρωτογενή ελλείμματα του ύψους του 0,6%. Και όσον αφορά για την αυριανή σύσκεψη των θρησκευτικών ηγετών, των ηγετών της χριστιανοσύνης, βεβαίως, και είναι μια φοβερή ευκαιρία να προβληθεί το πρόβλημα του προσφυγικού και του παράτυπου μεταναστευτικού σε όλο τον κόσμο. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Μαριά ότι χρειάζονται αυτή τη στιγμή να γίνουν οι μετεγκαταστάσεις στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Έτσι, συν να υλοποιηθεί και η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαρία. Να σας πω, φίλες και φίλοι, πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα, ότι η MediaTel προσλαμβάνει άμεσα 150 πολιτές της ηλεκτρονικής που έκλεισε. Στην άμεση πρόσληψη 150 πολιτών και πολιτριών της ηλεκτρονικής Αθηνών προτίθεται να προχωρήσει η MediaTel, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εξέλιξής της, όπως γνωστοποίησε σήμερα με ανακοίνωση που έβγαλε. Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση, οι υπάλληλοι θα προσληφθούν στην εταιρεία κατόπιν εκπαίδευσης, έχοντας στήριξη και καθοδήγηση σε κάθε τους βήμα. Επίσης, η MediaTel δεσμεύεται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επενδυθεί εκ νέου στους πρώην υπαλλήλους της ηλεκτρονικής Αθηνών για την κάλυψη επιπλέον θέσεων εργασίας. Είναι. Θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε. Θέλετε, κύριε Δόλη, κάτι. Δευτερόλεπτα, μια μικρή παρέμβαση. Κυλιάσου. Θέλω να πάω στις διαφημίσεις. Μετά τις διαφημίσεις. Τι παρέμβαση θέλετε. Δευτερόλεπτα. Άμα είναι δευτερόλεπτα, ναι. Σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα που είπε ο κύριος Σαΐας. Όχι, μην πούμε. Θα πούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις 2 λεπτών και επανερχόμαστε.